Σήμερα έχουμε τη διοικητική παραλαβή. Όλα έχουν πάει καλά. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, όπως είχαμε εξαγγείλει και κατά τη φάση της υπογραφής της σύμβασης. Και ελπίζω να αρέσει σε όλους και να είναι όλοι ευχαριστημένοι με το έργο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά λιγάκι να μας πείτε το... Πρόκειται για ένα... είναι η ανέργευση του τετάρτου ολοημέρου νηπιαγωγείου. Ουσιαστικά έχει δύο μεγάλες αίθουσες για τα παιδάκια και έχει λεβιτοστάσιο, είναι ισόγειο, είναι γύρω στα 450 τετραγωνικά. Το λεβιτοστάσιο είναι εκτός, δεν επικοινωνεί με τον εσωτερικό χώρο, οπότε δεν τίθεται θέμα προβλημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν, να έχουν επαφή δηλαδή τα παιδάκια με τέτοιους χώρους. Χώρο καθηγητών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που είναι στην είσοδο του κτίριου. Αυτά τώρα σε γενικές γραμμές. Το αύριο χώρο που τον βλέπετε, μεταλλικό στέγαστρο εξωτερικά σε περίπτωση λόγων και εκδηλώσεις. Πώς θα μπορούσε ένας δήμαρχος να νιώθει όταν παραδίδεται ένα καινούριο σχολικό συγκρότημα στην διάθεση των πολιτών του Δήμου? Είμαι πολύ χαρούμενος διότι ολοκληρώθηκε αυτό το έργο που το έχει ανάγκη ο Δήμος μας και οι συμπολίτες μας, προκειμένου σε σύγχρονα κτίρια πλέον να μπορέσουν τα παιδιά τους να λάβουν τα πρώτα βήματα της ζωής τους, αυτά τα οποία έχει να τους δώσει η παιδεία μας. Χαίρομαι επίσης διότι το σχολικό συγκρότημα αυτό που έχω ακριβώς και βλέπετε πίσω μου είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Έχει όλες τις απαιτήσεις του μέλλοντος και όχι του παρόντος, και αυτό διότι τα σχολικά συγκροτήματα έτσι πλέον κατασκευάζονται, γιατί και η πολυχρησιμότητα την οποία έχουν από πάρα πολλά παιδιά, αλλά και η διαχρονικότητα την οποία πρέπει να έχουν όσον αφορά τη ζωή ενός δημόσιου κτηρίου, είναι τέτοια που οι απαιτήσεις αυτού του κτηρίου τις ικανοποιούν. Χαιρόμαστε βέβαια διότι σιγά σιγά ο Δήμος Τρίπολης αποκτά στέγες δικές του και όχι σε μισθωμένα κτίρια ή σε κτίρια ή σε κοντέινερ που ενδεχομένως φιλοξενούνται μέχρι σήμερα τα παιδιά μας. Προχωράμε βέβαια και σε άλλα νηπιαγωγεία τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελούνται. Θα σας πω βέβαια ότι θα κάνουμε και ένα καινούργιο νηπιαγωγείο, ετοιμάζουμε τα σχέδια στην περιοχή του Μπασάκου που το έχει ανάγκη αυτή η περιοχή, και ας πούμε το ξεκίνημα αυτό με την παράδοση σήμερα του τετάρτου ολοήμερου νηπιαγωγείου να είναι η αρχή, προκειμένου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας να ολοκληρωθούν όλα εκείνα τα νηπιαγωγεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά μας. Βέβαια σήμερα γίνεται η διοικητική παραλαβή. Πρέπει να ευχαριστήσω την εταιρεία του κυρίου Μαθαίου που συνεργαστήκαμε και πραγματικά έκανε τα πάντα και έλυσε και υπερέβαλε και τον εαυτό του, θα έλεγα, έξω και πέρα από τη μελέτη, τη συμβατική του υποχρέωση, προκειμένου να κάνει πρόσθετα πράγματα τα οποία δεν προβλεπόταν στη μελέτη. Και σε ποιότητα υλικών βέβαια και σε άλλες μικροπαρεμβάσεις. Τώρα βέβαια εμείς θα το παραδώσουμε στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η οποία και θα το χαρεί μαζί με τα παιδιά, και να τις ευχηθούμε να έχουν μια καλή πορεία, να το προσέχετε όσο μπορείτε βέβαια, και νομίζω ότι η λειτουργία τέτοιων σχολείων κοσμούν, έτσι. Και βέβαια σας δίνουν και σε εσάς το δικαίωμα να νιώθετε πολύ πιο ευχάριστα από αυτό το οποίο ζούσατε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει να το πούμε, σε μερικά σχολεία είναι ήρωες και τα παιδιά αλλά και οι δασκάλοι με τον τρόπο που λειτουργούν, που λειτουργούσαν και μάλλον, τους χώρους που έχουν. Και τους χώρους βέβαια που έχουν, που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και στην εταιρεία. Εμείς είμαστε στο καινούριο έργο το οποίο θα προκηρύξουμε, να έχετε και εσείς τη συμμετοχή σας, έτσι, γιατί από το έργο το οποίο μας παραδώσατε έχετε δώσει εξετάσεις και είναι πολύ θετικές. Το κτίριο μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εμείς δεν ερωτηθήκαμε σαν νηπιαγωγοί που είμαστε μέσα στο χώρο και δουλεύουμε με τα παιδιά και γνωρίζουμε τις άμεσες ανάγκες. Παρατήρησα ορισμένες ατέλειες όσον αφορά τα παράθυρα του σχολείου, τα οποία δεν έχουν ούτε σίτες, που βλέπω έχουν πάρα πολλές σφίκες έξω λόγω του γκαζόν. Ανοίγουν προς τα μέσα, που είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Εντελοντικά, κύριε Δήμαρχε, κάτι θα κάνετε γι' αυτό. Είναι λίγο επικίνδυνο
για τα κεφάλια των παιδιών όσο το πλείστον. Και στο πίσω μέρος της αυλής, η αυλή χωρίστηκε στη μέση. Στο πίσω μέρος της αυλής έχει ένα στέγαστρο που κάθονται τα παιδιά σε περίπτωση βροχής κλπ. Που γίνονται εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει όμως πόρτα που να πάμε σε αυτό το χώρο σε περίπτωση βροχής. Ή να μπούμε μέσα αν μας πιάσει βροχή και μέσα σε αυτό το χώρο. Έπρεπε να μελετηθεί μια πόρτα σε εκείνο το σημείο. Ή αν τώρα δεν γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί σε εκείνο το σημείο υπάρχουν οι τουαλέτες. Σε άλλο σχολείο όμως, όπως μας είπε ο κύριος Δήμαρχος εδώ, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν καινούργια σχέδια, οπότε να το πάρουν υπόψη τους αυτό, ότι οι χώροι πρέπει να, όταν διαμορφώνονται και όταν γίνουν τα σχέδια, να ρωτιόμαστε και εμείς στην νηπιαγωγή, γιατί γνωρίζουμε τη λειτουργικότητα των χώρων και πώς πρέπει να είναι. Το σχολείο είναι αρκετά ωραίο, πιστεύω να μας βοηθήσουν στον εξοπλισμό. Λοιπόν, είμαστε αρκετά χαρούμενοι και εμείς και οι γονείς που θα έρθουμε. Πιστεύω θα μας δείτε, να μας δείτε όταν θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε εγγένεια, δεν γνωρίζω. Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας δείτε ολοκληρωμένα τότε. Έχω από κάποια ημερομηνία πότε θα γίνει η παραλαβή που θα μπουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Άμεσα θα γίνει τις επόμενες μέρες. Βέβαια, εντός χρονιάς, δεν συζητάμε για τόσο αργά. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο σύντομο, γιατί γνωρίζετε ότι θέλει χρόνο να μαζευτεί ένα σχολείο. Ήδη λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω. Δεν έχουμε μαζέψει πράγματα ακόμη. Θα φροντίσουμε το συντομότερο δυνατόν σε συνεργασία μαζί σας, βέβαια, να μεταφερθούμε. Και με τους γονείς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Πρέπει όμως, παρατηρήσεις οποίες κάνατε, να κάνω εγώ μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Πρέπει να ξέρετε ότι τα σχέδια τα κάνει ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Δεν παρεμβαίνει ούτε ο εργολάβος, ούτε ο Δήμος, ούτε κανένας. Άρα λοιπόν. Σωστές οι παρατηρήσεις οποίες λέτε, λειτουργικά βέβαια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα μεταφέρουμε αυτά, τις εμπειρίες σας, σε αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν και αποφασίζουν αυτά τα πρότυπα σχολεία, όπως είναι το συγκεκριμένο. Όσον αφορά βέβαια την πόρτα προς τα έξω που είπατε, να ξέρετε ότι τα υπόλοιπα ήταν πρόσθετα. Δεν προβλεπόταν αρχικά. Ναι. Έτσι. Και το γεγονός ότι έγινε ένα στέγαστρο για να μπουν τα παιδιά να βγαίνουν κτλ. Είναι σαφές ότι έγινε πολύ εκ των υστέρων. Δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί τέτοιο. Ακριβώς, έγινε πολύ αργότερα. Και έγινε συνεπικουρικά. Και αν ήθελε ο εργολάβος θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή δεν πρέπει να τον εγκαλούμε ενδεχομένως κατασκευαστικά. Αν ο άνθρωπος μας παραδίδει και κάτι πρόσθετο. Ήδη ενημερώθηκα πρόσθετα, ότι έτσι δεν να το πούμε αυτός, αυτό. Ότι έτσι, γίνονται απολύτως. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι παραλαβές αυτών ουσιαστικά των κτηρίων γίνεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων από τους μηχανικούς, που έχουν κινεί και επιβλέποντες του έργου. Έτσι, που σημαίνει στο συμβατική του υποχρέωση ο κάθε εργολάβος, εάν δεν έχει κάνει κάτι σε σχέση με τις αρχικές μελέτες και τις εγκρίσεις, δεν πρόκειται να παραλυφθεί. Για να φτάσουμε λοιπόν σήμερα να είμαστε εδώ, σημαίνει ότι έχει γίνει όλη η παραλαβή από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Έτσι λοιπόν, ό,τι πρόσθετο ο άνθρωπος θέλησε με υποδείξεις μας γενικότερα να κάνει, το έκανε και τον ευχαριστούμε. Το είπα προκαταβολικά βέβαια τώρα και το παραλαμβάνω άλλη μια φορά.